φεύγουμε ταξιδάρα. Και είναι πολύ ιδιαίτερο ταξίδι, γιατί πριν από 3 μέρες, όταν επιστρέφαμε από τη Λαπωνία, εκείνο το βράδυ στο τρένο που κατεβαίναμε στο Στοκχόλμη για να πάρουμε το αεροπλάνο να γυρίσουμε Ελλάδα, μας μπήκε η ιδέα φέτος για το πρωτοχρονιάτικο επεισόδιό μας να πάμε σε έναν πολύ κορυφαίο προορισμό. Να πάμε να κάνουμε κάτι λίγο τρελό. Ένα ταξίδι που θα το κλείσουμε τελευταία στιγμή. Και έγινε. Λέμε πού μπορούμε να πάμε, ποιος είναι ο κορυφαίος χριστουγεννιάτικος προορισμός στον κόσμο. Πού είναι το πιο όμορφα στολισμένο μέρος στον κόσμο. Η απάντηση ήταν μία. Η απάντηση ήταν εύκολη και η απάντηση δεν άργησε να έρθει στο μυαλό μας. Νέα Υόρκη! Αυτή ήταν η πρώτη φορά που κλείσαμε εισιτήρια για ταξίδι τόσο τελευταία στιγμή. Χάρη όμως σε αυτή τη σελίδα βρήκαμε την καλύτερη επιλογή στην καλύτερη τιμή. Κλείσαμε και φύγαμε. Νέα Υόρκη, σουρχόμαστε! Πριν πάμε μέσα να πάρουμε κάποια πράγματα που χρειαζόμαστε. Πρέπει να πάρουμε αντάπτορα, ξέχασα να πάρω μαζί μου. Κοιτάξτε οργανωμένα που τα έχει εδώ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αγγλία και Αμερική. Βασικά όχι, έχω μαζί μου τον πολυαντάπτορα, έχω έναν τέτοιο. Αλλά ας πάρουμε άλλον έναν για σιγουριά, να έχουμε και δεύτερο. Πριν φύγεις ταξίδι, είναι πάντα καλή ιδέα να έχεις τέτοιον αντάπτορα μαζί σου. Αυτούς τους αντάπτορες μπορείς να τους βρεις και σε εξειδικευμένη σελίδα που πουλάει κάθε λογής αντάπτορα ή πολύμπριζο. Θα κάνουμε κάποια στιγμή και διαγωνισμό στο Facebook για να κερδίσετε έναν τέτοιο πολυαντάπτορα για τα ταξίδια σας. Μπήκαμε! Εδώ είναι τα business, δεν είμαστε εδώ. Άλλη φορά. Τέλειο. Λοιπόν, έχουμε τέλειες θέσεις, τις πιο άνετες θέσεις economy που μπορείς να κάτσεις σε ένα τέτοιο αεροπλάνο. Η πτήση είναι 11 ώρες, φεύγουμε από εδώ 5 ώρα το απόγευμα και φτάνουμε 9 ώρα Νέα Υόρκης, 9 το βράδυ. Φτάνουμε. Αποβίβαση. Είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Lady Liberty μας υποδέχεται. Πάμε να πάρουμε βαλίτσες. Παίρνουμε αμάξι και πάμε στο ξενοδοχείο μας. Μπήκαμε στο δωμάτιό μας. Εδώ θα μείνουμε. Πάμε για ύπνο, επειδή νιώθουμε ξάγρυπνοι λόγω jet lag. Καληνύχτα ή μάλλον καλημέρα. Καλημέρα! Εδώ μένουμε σε hostel, αλλά με ιδιωτικό δωμάτιο. Επειδή κλείσαμε το ταξίδι τελευταία στιγμή, ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε σε καλή τιμή ξενοδοχείο, αλλά αυτό ήταν normal τιμή για Νέα Υόρκη και για Μανχάταν και σε καλό σημείο. Ωραία, πάμε να εξερευνήσουμε την πόλη. Είμαστε δυτικά του Central Park και πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πάμε να φάμε πρωινό. Βρήκαμε ένα μέρος για να φάμε πρωινό. Πάμε μέσα. Για πρωινό θα φάμε bagels. Κλασικό. Υπάρχουν πολλών ειδών πρωινά που τρώνε οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης. Αυτά δεν είναι burger, είναι bagel. Είναι αυτά σοκυλά ψωμάκια που μοιάζουν λίγο με burger. Μέσα είναι αφράτα και απ' έξω είναι πιο τραγανά. Τα παίρνεις με ό,τι γέμιση θέλεις. Αυτό είναι με αυγό και τυρί κρέμα. Και αυτό εδώ είναι το κλασικό. Είναι με σολομό και τυρί κρέμα. Καλή όρεξη. Αυτό με το σολομό έχει και κάπαρι και κρεμμύδι. Ό,τι πρέπει για πρωινό. Τέλειο είναι. Ωραία, πάμε. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Στη Νέα Υόρκη είχαμε έρθει ξανά πριν από 3 χρόνια και είχαμε κάνει ένα παραδοσιακό happy traveler με όλα τα τουριστικά αξιοθέατα που αξίζει να δει κάποιος όταν έρθει εδώ. Αν θέλετε, μπορείτε να βρείτε και να δείτε εκείνο το επεισόδιο μας στο κανάλι μας στο YouTube. Αυτή τη φορά ήρθαμε με άλλο σκοπό στη Νέα Υόρκη. Ήρθαμε για να εξερευνήσουμε ό,τι έχει να κάνει με τη χριστουγεννιάτικη πλευρά αυτής της πόλης. Ήρθαμε για Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη. Καλώς ήρθατε στο Central Park.
το πιο διάσημο πάρκο της Νέας Υόρκης. Ο Χάρτης, είμαστε κάπου στη μέση. Πάμε προς τα κάτω. Αυτή είναι η λίμνη. Η λίμνη. Έχει άλλες λίμνες στο πάρκο, αλλά αυτή εδώ λέγεται η λίμνη, είναι το όνομά της. Δεν είναι μεγαλύτερη, αλλά για πολλούς είναι η πιο όμορφη. Στο Central Park ο κόσμος μετακινείται με τα πόδια, θα δεις πολλούς που κάνουν jogging, ποδήλατα, πατίνια, τουριστικά ποδήλατα και έχει και άλογα, με άμαξες. Το Central Park κάποτε ήταν το πάρκο των πλουσίων, γιατί εδώ στην περιοχή γύρω γύρω έχει όλα τα ακριβά διαμερίσματα. Τώρα πια έχει γίνει ένα τουριστικό αξιοθέατο. Αλλά για τους Νεοϋορκέζους παράλληλα πάντα είναι ένα αγαπημένο μέρος για βόλτα. Αυτή είναι η Bow Bridge, η γέφυρα Bow. Διασχίζει τη λίμνη. Είναι από τις πιο χαρακτηριστικές και όμορφες γέφυρες στο Central Park. Και από κάτω περνάνε όλη την ώρα οι πάπιες. Έχει και live μουσική από σαξοφωνίστα. Και στα φωνητικά οι πάπιες. Τα πιο όμορφα αξιοθέατα στο Central Park είναι η ένικη του, τα ζωάκια του. Πρώτον, τα σκιουράκια και δεύτερον, τα πανέμορφα πουλάκια. Αυτό είναι το Boat House, εστιατόριο μέσα στο πάρκο. Γι' αυτό λέγεται Boat House το εστιατόριο, είναι πάνω στη λίμνη και μπροστά είναι όλες οι βάρκες. Εδώ αράζουν οι βάρκες. Και έχουν κάνει θεϊκό πράγμα, έχουν βάλει μια βάρκα στη μέση της λίμνης μπροστά στο εστιατόριο με χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όπως δεν πιστεύω το στάθμο και είμαστε εδώ και έχει και τόσο ωραίο καιρό. Εντάξει, σχεδόν τέλειος καιρός. Πάλι σύννεφα είχε, αλλά τουλάχιστον βλέπαμε ως την άκρη του Μανχάταν. Αυτό είναι το συντριβάνι Μπεθέσδα. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά και εικονικά σημεία στο Central Park. Και εδώ το καλοκαίρι έχει πολύ νερό, αλλά το χειμώνα μάλλον επειδή παγώνει δεν το ανοίγουνε. Κοιτάξτε τι κάνει εδώ ο τύπος. Κάνει μια τεράστια φούσκα και βάζει μέσα άτομα. Περνάμε κάτω από τον κεντρικό δρόμο που διασχίζει το Central Park. Στο Central Park και γενικότερα στη Νέα Υόρκη έχει εξαιρετικούς μουσικούς δρόμους. Ταξιδιωτικό tip, εδώ έχει τουαλέτες σε περίπτωση που περιπλανιέστε στο Central Park και ψάχνετε. Έχουμε και μαζί μας κάτι να τσιμπήσουμε. Αυτή είναι με ολόκληρα φουντούκια, είμαι σίγουρος θα τη λατρέψουν τα σκιουράκια. Βασικά όχι τη σοκολάτα, τα φουντούκια. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό εδώ το κομμάτι έχει 3 ολόκληρα φουντούκια. Σε ένα κομμάτι μικρό τρως περισσότερο φουντούκι από τη σοκολάτα. Από τα 3 θα χαρίσω τα 2 στα σκιουράκια και θα φάω το άλλο. Έλα σκιούρα, κράτησα το φουντούκι για σένα, έλα πάτε. Αυτό είναι το άγαλμα Μπάλτο, αφιερωμένο σε σκυλιά που το 1935 πήραν μέρος σε μια αποστολή διάσωσης και διένυσαν 600 μίλια για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ένα από τα πιο διάσημα χριστουγεννιάτικα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης είναι το Παχοδρόμιο στο Central Park. Έχει πρωταγωνιστεί σε πάρα πολλές ταινίες. Και είναι αγαπημένο μέρος για να έρθουν και οι τουρίστες αλλά και οι ντόπιοι να περάσουν μερικές ώρες. Γλιστρώντας τον πάγο, πήραμε παγοπέδιλα και πάμε να δοκιμάσουμε την τύχη μας. Έτοιμος! Στην αρχή φαντάζει δύσκολο, αλλά σιγά σιγά με την ώρα το μαθαίνεις. Και όσο κάνεις και κάνεις, το απολαμβάνεις όλο και περισσότερο. Καλώς ήσουν, για πρώτη φορά. Πάρα πολύ καλώς. Είμαι έτοιμος να πάω και να διδάξω στο παγοδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Tip! Αν έρθετε εδώ, να φέρετε χοντρές κάλτσες. Βγήκαμε από το πάρκο. Από την νότια πλευρά του ξεκινάει το πιο εμπορικό κομμάτι της Νέας Υόρκης. Το Midtown Manhattan.
το κέντρο του Μανχάταν. Στη Νέα Υόρκη είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις το δρόμο που ψάχνεις. Είναι όλοι αριθμημένοι. Εδώ είμαστε 5η λεωφόρο και 58ο δρόμο. Αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά εμπορικά κέντρα στη Νέα Υόρκη. Φημίζεται για τις χριστουγεννιάτικες βιτρίνες του. Εδώ στην 5η λεωφόρο έχουν και καταστήματα όλες οι διάσημες και ακριβές μάρκες. Αυτή είναι η Νέα Υόρκη. Αν περπατήσεις αυτούς εδώ τους δρόμους, νιώσεις ένα πράγμα που δεν το νιώσεις σε καμία άλλη πόλη του κόσμου. Ο μισός ορισμός του Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη είναι βόλτα στα μαγαζιά. Έχει κάτι ωραία μαγαζιά με κάμερες στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, εσύ θα πας στα μαγαζιά με τις κάμερες και εγώ θα πάω στα μαγαζιά με τα ρούχα. Okay. Και τσούπα ανάμεσα στους ουρανοξύστες ο καθεδρικός ναός του Αγίου Πατρικίου για να σπάει τη μονοτονία. Το διάσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Νέας Υόρκης κάτω από το Rockefeller Center έχει παγοδρόμιο μπροστά. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην περίοδο των Χριστουγέννων στη Νέα Υόρκη είναι το άναμα του δέντρου σε μια φαντασμαγορική τελετή που γίνεται τέλη Νοεμβρίου. Χριστούγεννα λοιπόν στη Νέα Υόρκη. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Το περπάτημα στους δρόμους του Μανχάταν μας έβγαλε στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στο πιο διάσημο σημείο της πόλης, στην εντυπωσιακή Times Square. Εντάξει, πέρα από τις διαφημίσεις, εδώ έχει όλα τα μεγάλα θέατρα που έχουν τα μπάνερ τους, δηλαδή τις διαφημίσεις τους. Αλλά γενικά, επειδή Times Square ήταν ένα υπερπολυσύχναστο μέρος, άρχισαν να μπαίνουν μεγάλες διαφημίσεις. Αλλά πλέον έχει γίνει τουριστικό αξιοθέατο. Και ομολογώ ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη, μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο εικόνα. Ανεβαίνουμε εδώ τις κλασικές κερκίδες για να δούμε την Times Square από ψηλά. Τέλεια! Εδώ θα ξανάρθουμε και βράδυ. Γιατί άλλη φάση η Times Square το βράδυ. Φαίνονται καλύτερα διαφημίσεις. Αυτός ο λοξός δρόμος είναι ο Broadway, ο διάσημος δρόμος με τα θέατρα. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ, ακολουθήστε μας στο Instagram για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή και για να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Τα λέμε σε λίγο! Επιστρέψαμε στο Happy Traveler. Πριν πάμε πίσω στο ταξίδι μας, να πιούμε ένα καφέ. Τον αγαπημένο μας εξαιρετικής ποιότητας καφέ. Τον καφέ που μπορούμε να βρούμε σε αυτά τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε πίσω στο ταξίδι μας. Ήρθαμε στο Chelsea Market, την πιο διάσημη αγορά τροφίμων της Νέας Υόρκης. Πάμε να την εξερευνήσουμε. Πανέμορφο μέρος. Εντάξει, από όλες τις αγορές τροφίμων που έχουμε πάει σε διάφορα μέρη σε όλο τον κόσμο, παίζει να είναι από τις πιο όμορφες. Δεν έχει μόνο φαγητά, έχει και ρούχα. Η αγορά Chelsea θεωρείται ο ναός της γαστρονομίας για τη Νέα Υόρκη. Το κτίριο από τη δημιουργία του είναι άμεσα συνυφασμένο με το φαγητό. Σε αυτό εδώ το χώρο, στα τέλη του 19ου αιώνα, στεγαζόταν η μεγαλύτερη βιομηχανία μπισκότων της Αμερικής. Και το Chelsea Market, όπως το ξέρουμε σήμερα, άνοιξε το 1997. Στο χώρο έχουν αφήσει πολλά στοιχεία από το παλιό εργοστάσιο μπισκότων. Εδώ μπορείς να βρεις και πρώτες ύλες για να πάρεις το σπίτι σου να μαγειρέψεις, εξαιρετικές πρώτες ύλες, και μπορείς επίσης να βρεις και πράγματα να φας επί τόπου. Εδώ το μόνο σίγουρο είναι ότι σου ανοίγει η όρεξη. Πάμε να βρούμε κάτι να τσιμπήσουμε.
όλα τα μαγαζιά του Chelsea Market. Εδώ είναι το υπερδιάσιμο ψαράδικο. Έχει φρέσκα ψάρια, έχει και να παραγγείλεις και να φας και σούσι και ό,τι θέλεις. Με 30 δολάρια παίρνεις ένα μικρό αστακό και ο extra extra large κάνει 80. Όλοι αστακό τρώνε εδώ. Είναι σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Το λέει και το όνομα. Και εδώ είναι το σουσάδικο. Εδώ είναι bakery που βλέπεις και μέσα που φτιάχνουν τα διάφορα καλούδια. Πρωινό! Πήραμε εδώ πρωινό από το διάσημο φούρνο του Chelsea Market. Λοιπόν, πήρα διάφορα πράγματα, κάποια που μου πρότειναν, κάποια που τα είδα εκεί πέρα και μου γυάλισαν, μου έκλεισαν το μάτι. Να σας τα δείξω όλα ένα-ένα. Αυτό είναι κλασικό scone με σταφίδες, από τα πιο κλασικά γλυκάκια, μπισκοτάκια, κεκάκια, τέλος πάντων στην Αμερική. Αυτό το έλεγε pain de matin, το ψωμί του πρωινού. Είναι muffin, κρουασάν, κάτι ανάμεσα. Αυτό είναι το muffin του κήπου. Έχει μέσα αυγό βραστό, είναι αλμυρό. Και αυτό εδώ είναι κάτι, είναι μιλόπιτα. Πρέπει να είναι μιλόπιτα. Μου είπε ότι είναι το πιο best seller. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το αλμυρό. Και όμορφο και νόστιμο. Είναι ωραίο. Πολύ νόστιμο. Έχει κάτι πράσινο μέσα. Ναι, ούτε το καταλαβαίνεις. Σίγουρα, έτσι δεν το φάω και θα είναι τίποτα κόλλα μέσα και θα τρέχουμε όλοι μαζί. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο, αγάπη μου. Τι ωραίο πράγμα διάλεξες. Εδώ το μέρος είναι γκουρμέ κρεοπωλείο. Θα φάμε hot dog από κρεοπωλείο. Να το, το καλύτερο hot dog της Νέας Υόρκης. Από κρεοπωλείο το πήραμε, λογικά κάτι ξέρουν από καλό λουκάνικο. Το λουκάνικο τέλειο. Ωραίο. Σήμερα που βρέχει, θα κάνουμε πολλά πράγματα εντός, για να αποφύγουμε τη βροχή. Υπάρχουν πολλές τέτοιες επιλογές στη Νέα Υόρκη. Άρα αν έρθετε και βρέχει, μην χαλαστείτε καθόλου. Αύριο είδαμε το καιρό σαν τέλειος. Άρα αφήνουμε τις βόλτες εκτός για αύριο. Ωραία, καλέσαμε αμάξι από εφαρμογή στο κινητό και πάμε στο κέντρο του Μανχάταν. Να κάνουμε βόλτα στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της πόλης που είναι άκρος χριστουγεννιάτικα στολισμένα. Και να είμαστε πάλι στο υπερκέντρο της Νέας Υόρκης, στο υπερκέντρο του Μανχάταν, γωνία Broadway και 34η οδός. Αυτή η τριγωνική πλατεία είναι η Heralds. Πάλι είναι τριγωνική επειδή την τέμνει η Broadway. Ο ίδιος δρόμος που τέμνει και την Times Square. Κάτσαμε! Ωραία είναι εδώ, έχει τραπεζάκια εδώ στη Heralds Square. Όλα τα καλά τα κουβαλάω εγώ. Η μπισκοτοκουβαλήτρια. Επειδή δεν φάγαμε πολύ σήμερα, να φάμε και ένα μπισκότο. Και τι μπισκότο. Ό,τι και αν κάνεις, στη Νέα Υόρκη, κάθε τόσο θα πεινάσεις. Όλα είναι στολισμένα. Ακούς παντού χριστουγεννιάτικη μουσική και κάθε τόσο στάνταρ θα περάσει αστυνομικό ή πυροσβεστική. Μανχάταν. Αυτό είναι το Macy's, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στον κόσμο. Είναι πλήρως εναρμονισμένο με το χριστουγεννιάτικο κλίμα της πόλης. Έχει μέσα μέχρι και χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον κόσμο, αυτό δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε την πρώτη ματιά και είναι τεράστιο, αλλά είναι σίγουρα ένα από τα πιο εντυπωσιακά που έχουμε δει ποτέ. Όπως σε όλα τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, έτσι και εδώ στο ισόγειο συναντάμε τις μάρκες με τα καλλιτικά. Merry Christmas! Merry Christmas to you too! Thank you, bye! Μπορείτε να μου αφήσετε μένα κάνα 3 χρόνια εδώ πέρα. 3 χρόνια, ναι, 3 χρόνια ναι, να κάνεις να ψωνίσεις. Ναι, να ψάχνω, να βλέπω, να κάνω, πολύ ωραία θα είναι.
Α, ωραία, εδώ είναι τα παιδικά. Παίρνουμε μέσα στο τρένο να πάμε στη Σάνταλαντ. Θα συναντήσουμε τον Άγιο Βασίλη. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. Φτάσαμε στο Βόρειο Πόλο. Πάμε να συναντήσουμε τον Άγιο Βασίλη. And a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Hello, Santa. Hello, Merry Christmas. Great. So glad to have you here. Of good cheer. Good tidings we bring. Bye-bye. What do you guys want for Christmas? What do we want? Love. Love. Very good. Thank you so much. Merry Christmas. Yes. Thank you. Bye. Thank you. Είμαστε πάλι έξω. Το Empire State Building δεν φαίνεται, είναι κρυμμένο μέσα σύννεφα. Όταν όμως εμείς είχαμε ανέβει πριν από 3 χρόνια, ο καιρός ήταν τέλειος και βλέπαμε καταπληκτικά όλο το Manhattan και όχι μόνο. Empire State Building, στα 380 μέτρα ύψος, με 102 ρόφους. Το 1931 που χτίστηκε ήταν το ψηλότερο κτίριο στον κόσμο και παρέμεινε πρώτο μέχρι το 1970. Τώρα πια είναι το 28ο κτίριο στον κόσμο, αλλά παραμένει επιβλητικό και πανέμορφο. Ένα από τα σύμβολα της Νέας Υόρκης. Την εποχή των γιορτών στη Νέα Υόρκη υπάρχουν πάρα πολλές χριστουγεννιάτικες αγορές. Ήρθαμε σε μία από τις πιο γνωστές και μεγάλες, την Χριστουγεννιάτικη αγορά στο Union Square. Έχει και πάρα πολλά φαγητά, αλλά και είδη δώρων. Αυτά τα νούμερα που έχει στη Union Square είναι ένα περίεργο ρολόι. Μπήκε εδώ από το 1999 και ουσιαστικά μετράει την ώρα από τα μεσάνυχτα. Πρακτικά αριστερά είναι η ώρα αυτή τη στιγμή. Είναι 15 και 38. Μετά τα μεσαία νούμερα που κουνιούνται δεν είναι τίποτα. Και δεξιά, ανάποδα μετά, είναι οι ώρες που απομένουν μέχρι τα μεσάνυχτα. Δηλαδή είναι 8 ώρες, 21 λεπτά και 58-57 δευτερόλεπτα. Απλό. Πάμε να πάρουμε το μετρό. Πού το? Βρισκόμαστε στην νοτιοδυτική πλευρά του Central Park και αυτή η πλατεία στην οποία κατεβήκαμε λέγεται Columbus Circle. Ο κύκλος του Κολόμβου. Στο κέντρο της πλατείας συναντάμε το άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου, του ανθρώπου που ανακάλυψε την Αμερική, τουλάχιστον στα χαρτιά. Πόσα επικά εμπορικά κέντρα έχει αυτή η πόλη. Αυτό είναι το Time Warner Building, με τα γραφεία του CNN. Πίτσα, αμερικάνικη πίτσα, με ανανά και ζαμπόν. Είναι από τις πιο κλασικές αμερικάνικες πίτσες. Μην πείτε σε Ιταλό να φάει αυτή την πίτσα, θα σας ζήρει. Τέλειο είναι. Και ταιριάζει το γλυκό με το χοιρινό. Και μια τέλεια ανάμεικτη σαλατούλα. Το μόνο σίγουρο στη Νέα Υόρκη, αν θέλεις να φας υγιεινά, έχεις επιλογές άπειρες και χορτοφαγικές. Βασικά, έχεις επιλογές για κάθε λογής γαστρονομική προτίμηση. Εδώ μπορείς να φας κυριολεκτικά τα πάντα. Άλλη μια χριστουγεννιάτικη αγορά στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Ακριβώς δίπλα στο Columbus Circle. Πάμε να την εξερευνήσουμε.
Λοιπόν, αυτά εδώ είναι με black light και επίσης έχουν φωτορυθμικό, δηλαδή ανάλογα με τη μουσική αναποσβήνουν ό,τι πρέπει για ένα club. Καλή φάση! Θα πάρουμε μια κούκλα τέτοια, πώς λέγεται αυτό? Muppet. Τέλος πάντων, θα πάρουμε μια τέτοια, αυτή που βάζεις μέσα στο χέρι και μιλάς. Στην αρκούδα αυτή εδώ. Το τέλειο πρωτοχρονιάτικο δώρο. Το μόνο που μένει τώρα είναι να μάθω να πέσω με αυτό. Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά? Γεια σου ρε φεγγαρά, τι ωραίος τύπος που είσαι εσύ. Το ξέρω τι είμαι ωραίος, είμαι από τη New York. Αποκτήσαμε νέα μασκότ. Είμαι σίγουρος ότι ο Ηρακλής θα τον λατρέψει. Πάμε τώρα. Τι κάνει ο Βρασίδας? Νομίζω Βρασίδας. Βρασίδα ή Πελοπίδα να το πούμε. Θα κάνουμε δημοσκόπηση στο Instagram. Βρασίδα ή Πελοπίδα. Μπείτε για να ψηφίσετε. Βρασίδα εγώ λέω. Βρασίδα λέω κι εγώ. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ, ακολουθήστε μας στο Instagram για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή και για να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Τα λέμε σε λίγο. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler, είμαστε στη γιορτινή Νέα Υόρκη. Ένα ταξίδι που κάναμε κλείνοντας εισιτήρια από την ιστοσελίδα που σε βοηθάει να βρεις καλύτερες προσφορές, συγκρίνοντας τιμές από πολλές αεροπορικές εταιρείες και δίνοντας τη δυνατότητα να καθορίσεις πολλές παραμέτρους για την αναζήτησή σου, ώστε να βρεις την καλύτερη επιλογή για το επόμενο ταξίδι σου. Πάμε τώρα πίσω στο ταξίδι μας. Καλημέρα! Ήρθαμε downtown, στην άκρη κάτω-κάτω του Μανχάταν. Από εδώ φεύγουν όλα τα ελικόπτερα που κάνουν τουριστικές βόλτες πάνω από το Μανχάταν και από το άγαλμα της Ελευθερίας. Όταν είχαμε έρθει ξανά εδώ, είχαμε πάει βόλτα με ελικόπτερο. Είναι σούπερ εμπειρία και το συστήνουμε ανεπιφύλακτα για όποιον επισκεφτεί τη Νέα Υόρκη. Αυτή εκεί πέρα είναι η γέφυρα του Brooklyn. Συνδέει το Μανχάταν με το Brooklyn. Από εδώ μπορείς να πάρεις καραβάκι και να πας στα διάφορα νησάκια της Νέας Υόρκης. Ήρθαμε στο Battery Park. Είναι το μεγάλο πάρκο στην νοτιότερη άκρη του Μανχάταν, στη γωνία. Από εδώ εκτός των άλλων βλέπεις και το άγαλμα της Ελευθερίας. Αν θέλεις υπάρχουν καραβάκια που πηγαίνουν στο νησί της Ελευθερίας με το άγαλμα και στο Ellis Island. Είναι μια πολύ κλασική τουριστική εκδρομή που μπορείς να κάνεις αν επισκεφτείς Νέα Υόρκη. Το είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει εδώ πέρα και αν θέλετε μπορείτε να το δείτε στο προηγούμενο επεισόδιο μας της Νέας Υόρκης που βρίσκεται στο κανάλι μας στο YouTube. Βρήκαμε ωραίο μέρος για να κάτσουμε. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα το πιο κλασικό αμερικάνικο snack. Λοιπόν, έχουμε φυσικό βούτυρο και έχουμε και μαρμελάδα με βατόμουρο και ρόδι. Είναι φτιαγμένη με τα φρούτα και με χυμό φρούτων. Και δεν έχει ούτε πικτίνη ούτε ζάχαρη, τίποτα. 100% φρούτο και ελληνικό προϊόν. Και έχουμε και ψωμί. Αυτό που φτιάχνουμε λέγεται PBJ. Peanut Butter Jelly. Λοιπόν, βάζουμε στη μία φέτα φυσικό βούτυρο. Το αλείφουμε καλά. Και τώρα η μαρμελάδα. Και τη βάζουμε στην άλλη φέτα. Και το κλείνουμε, το κάνουμε σάντουιτς. Τεν, έτσι. Να το! Το PBJ! Εντάξει, είναι τέλειο επειδή είναι τέλειο η μαρμελάδα. Αλλά γενικά σαν συνδυασμός είναι τέλειο. Τρώμε και πάμε στα πάνω, προς η Financial District, να δούμε πού κινείται το χρήμα στη Νέα Υόρκη. Όλα τα απλά καθημερινά πράγματα της Νέας Υόρκης είναι σαν να βγήκαν από ταινία. Βασικά τα έχουμε δει τόσες φορές σε ταινίες, γι' αυτό μας είναι τόσο οικεία. Ο διάσημος Σταύρος της Wall Street, κοιτάξτε πόσος κόσμος κάθεται εδώ πέρα για να βγάλει φωτογραφία με τον Σταύρο. Εδώ είμαστε στο υπερξεκίνημα του δρόμου Broadway που διασχίζει όλο το Μανχάταν. Αυτό είναι το Ground Zero, το σημείο 0. Το μνημείο αφιερωμένο στα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Πάμε δύο τεράστια τετράγωνα με αυτά εδώ τα ιδιαίτερα συντριβάνια, που είναι ακριβώς τα σημεία που βρισκόντουσαν οι δίδυμοι πύργοι που έπεσαν εκείνη τη μέρα. Σήμερα έχουν φτιαχτεί καινούργια κτίρια γύρω-γύρω, με πιο ψηλό το One World Trade Center. Παλιά ήταν δύο, τώρα είναι ένα. Είμαστε λεωφόρο Broadway, στο νούμερο 368, εδώ είναι το 368. Το movie studio του Casey Neistat. Βασικά εκεί πέρα είναι το γραφείο του που κάνει όλα τα βίντεο του και κάτω είναι ο δημιουργικός χώρος που έχει φτιάξει. Είναι από τους πιο μεγάλους, πιο γνωστούς δημιουργούς βίντεο στον κόσμο. Από τους πιο γνωστούς YouTuber, ο οποίος έχει δώσει έναν άλλο χαρακτήρα σε αυτό που λέμε vlog. Είναι και για εμάς μεγάλη έμπνευση και είναι χαρά μας που ήρθαμε να δούμε το μέρος που δουλεύει. Φεύγουμε! Κοιτάξτε πόσο τέλεια φαίνεται το Empire State Building, όχι όπως χθες που ήταν χαμένο στα σύννεφα. Κάτσαμε σε ένα από αυτά τα καφέ εστιατόρια που τρώνε πάρα πολύ ντόπιοι και έχει ποιοτικό φαγητό και χορταστικό σε πολύ καλές τιμές. Η Λέκτρα πήρε την κλασική μακαρονάδα της Αμερικής, σπαγκέτι με κεφτέδες και εγώ πήρα meatloaf. Δύο είναι τα πιο κλασικά comfort food που τρώνε στην Αμερική, είναι η γαλοπούλα και είναι και το meatloaf που είναι κάτι σαν ρολό κιμάς. Για να δοκιμάσουμε. Πολύ νόστιμο είναι. Το πιο παραδοσιακό αμερικάνικο γλυκό είναι οι πίτες. Βασικά η μιλόπιτα νούμερο 1, αλλά υπάρχουν και άλλες ωραίες πίτες που φτιάχνουν όπως αυτή εδώ η κερασόπιτα. Εντάξει, θα έρθω να ζήσω κανένα δίμηνο Αμερική. Ήρθαμε στο Bryant Park που έχει ένα χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο. Βασικά έχει μαγαζάκια με φαγητά γύρω-γύρω και ένα καρουζέλ. Άλλο ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και άλλο παγοδρόμιο. Λατρεύουνε πολύ το πατινά στο πάγωτο στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, δεν υπάρχει πόλη με περισσότερο χριστουγεννιάτικο κλίμα στον κόσμο. Τελεία και παύλα. Αυτό το κτίριο είναι το Madison Square Garden. Πίσω το στρογγυλό είναι γήπεδο. Γίνονται συναυλίες και αγώνες. Και ήρθε σήμερα η ώρα να εκπληρώσω ένα ταξιδιωτικό μου όνειρο, να δω έναν αγώνα NBA. Και συγχρόνως αυτός ο αγώνας NBA να είναι σε αυτό το γήπεδο. Ένα από τα πιο ιστορικά κλειστά γήπεδα στον κόσμο. Και συγχρόνως αυτός ο αγώνας NBA να είναι με τους Milwaukee Bucks, στους οποίους παίζει ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Πάμε στον αγώνα. Μπήκαμε μέσα, σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας. Για να δοκιμάσουμε εδώ πέρα το hot dog του αγώνα. Έχει πολλές ελληνικές σημαίες. Πέρσι σε αυτόν τον αγώνα εδώ πέρα είχαν κερδίσει Bucks με τελικό καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο του Γιάννη. Όχι ρε. Πάμε! Έχει μουσική αγωνίας όταν επιτίθεται μια ομάδα. Τελείωσε η πρώτη περίοδος. Νικάμε! Αυτές εκεί οι προστινές θέσεις κάνουν $1,500. Ο αγώνας ήταν τρελό ντέρμπι. Πήγε στην παράταση, αλλά δυστυχώς στο τέλος χάσαμε. Δεν πειράζει όμως, τη χαρά του παιχνιδιού σε έναν αγώνα NBA τη λαμβάνεις έτσι κι αλλιώς, είτε κερδίσει η ομάδα σου, είτε χάσει. Και να κάνω και μια πρόβλεψη, ο Γιάννης και οι Bucks φέτος θα πάνε στο τελικό της Ανατολής και γιατί όχι, ακόμα παραπάνω. Να και οι μπάλες του χριστουγεννιάτικου δέντρου! Σίγουρα το έχετε ακούσει. Το χαϊδευτικό όνομα της Νέας Υόρκης είναι Big Apple, το μεγάλο μήλο. Αυτό το όνομα το έδωσε ο αθλητικογράφος John Fitzgerald τη δεκαετία του 1920, ο οποίος έγραφε σε μια τοπική εφημερίδα. Αυτός το πρώτο χρησιμοποίησε, αλλά το όνομα καθιερώθηκε στη δεκαετία του 1970, όταν ξεκίνησε να το χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Τουρισμού της πόλης στις διαφημιστικές καμπάνιες. Big Apple λοιπόν, στην υγειά μας. Τρώμε Apple στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, όλο τον κόσμο φάγαμε αυτό το μήλο. Να μην το φάμε και εδώ.
Για να δούμε, είναι αλήθεια ότι αυτή η πόλη δεν κοιμάται ποτέ? Είμαστε Broadway και κατευθυνόμαστε προς Times Square. Να είμαστε και πάλι στην Times Square. Βράδυ αυτή τη φορά. Οι αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη, το διάσημο NYPD, είναι λίγο τουριστικό αξιοθέατο. Είναι πάρα πολύ συχνό να βλέπεις τουρίστες να φωτογραφίζουν τους αστυνομικούς. Και οι αστυνομικοί στέκονται, δηλαδή μπορεί να στηθούν για να βγουν φωτογραφία με τους τουρίστες. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι έχουμε δει το NYPD τόσες φορές σε ταινίες, που είναι κατά κάποιο τρόπο αξιοθέατο. Δεν είναι απλώς φωτεινές διαφημιστικές επιγραφές, είναι οθονάρες. Παίζει να είναι το πιο φωτεινό, νυχτερινό σημείο στον πλανήτη εδώ πέρα. Νομίζω ότι η πιο διάσημη στιγμή για την Times Square είναι η πρωτοχρονιά. Την πρωτοχρονιά οι εικόνες από την Times Square και τους εορτασμούς εδώ με τα πυροτεχνήματα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Βασικά στις ειδήσεις παντού, όταν λένε ας πούμε έγινε η πρωτοχρονιά στο Sydney, πρωτοχρονιά στην Αθήνα, λένε και πρωτοχρονιά στη Νέα Υόρκη και δείχνουν εικόνες από εδώ, από την Times Square. Το Paramount Building είναι στο πιο εικονικό κτίριο στην Times Square. Είναι το Paramount Building και τα υπόλοιπα είναι μόνο διαφημίσεις. Είναι μάλλον το μόνο κτίριο που δεν έχει διαφημίσεις πάνω. Ήρθαμε να δούμε το διάσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Νέας Υόρκης και βράδυ. Βράδυ είναι ακόμα πιο όμορφο. Κοιτάξτε φωτάκια που έχει αναμένα. Είμαστε κάτω από το πύργο Rockefeller και εκτός από αυτό το δέντρο εδώ πέρα, στο βάθος υπάρχει ένα κάστρο με φωτάκια. Μία από τις πιο γνωστές χριστουγεννιάτικες ταινίες που έχει γυριστεί εδώ στη Νέα Υόρκη είναι το Μόνο στο σπίτι νούμερο 2. Τι ωραία πόλη Νέα Υόρκη, με τη μία σε κάνει να θες να ταξιδέψεις. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε κάτι λίγο extreme. Ενώ είμαστε στο ταξίδι μας, θα ψάξουμε λίγο για το επόμενο ταξίδι, γιατί με το που γυρνάμε έχουμε πάλι να φύγουμε. Και αυτό το ταξίδι το κλείσαμε 4 μέρες πριν έρθουμε στη Νέα Υόρκη. Ήταν της τελευταίας στιγμής. Μπήκαμε σε αυτό εδώ το site που μπορείς να βρεις και να συγκρίνεις τιμές αεροπορικών εισιτηρίων. Βάλαμε ότι θέλαμε να φύγουμε από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη να βρούμε τις καλύτερες τιμές με προορισμό Νέα Υόρκη και μας βρήκε την καλύτερη πτήση. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Ένα παραμυθένιο ταξίδι στη Νέα Υόρκη φτάνει στο τέλος του και κάπως έτσι μια παραμυθένια χρονιά φτάνει στο τέλος της. Το 2018 ήταν από τις πιο γεμάτες ταξιδιωτικές χρονιές της εκπομπής μας. Ήταν από τις πιο γεμάτες χρονιές της ταξιδιωτικής μας παρέας. Μαζί ταξιδέψαμε ως την άκρη της γης. Πήγαμε σε μέρη που ούτε φανταζόμασταν ότι υπάρχουν. Κάθε ταξίδι ήταν ξεχωριστό και μαζί με μένα και την Ηλέκτρα ήσασταν και όλοι εσείς που μας βλέπετε από την τηλεόραση και που νοερά ταξιδεύετε μαζί μας. Όλοι εσείς που μας χαιρετάτε στον δρόμο και που μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook και το Instagram. Όλοι εσείς που μας στέλνετε φωτογραφίες από τα ταξίδια σας και μας προτείνετε προορισμούς για επόμενα επεισόδια μας. Όλοι εσείς που μας λέτε ότι εμπνευστήκατε για να ταξιδέψετε τον κόσμο. Όλοι εσείς που με την αγάπη σας μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε. Κλείνοντας αυτή τη χρονιά, νιώθουμε πως πετύχαμε τους στόχους μας με το παραπάνω και οι στόχοι αυτής της εκπομπής ήταν και είναι τρεις. Πρώτον, να σας κάνουμε να νιώθετε πως ταξιδεύετε μαζί μας, να σας δείχνουμε μέρη μακρινά που ίσως για κάποιους είναι δύσκολο να δουν από κοντά. Δεύτερον, να σας δίνουμε ιδέες για ταξίδια. Πριν πάτε σε κάποιο μέρος, να μπορείτε να πάρετε από εμάς ιδέες και προτάσεις. Και τρίτον, να σας εμπνέουμε να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Αν θέλετε να ταξιδέψετε στον κόσμο, να ψαχτείτε και να δείτε πώς μπορείτε να κάνετε κι εσείς κάτι παρόμοιο. Γιατί εμείς δεν είμαστε τίποτα άλλο από δύο αληθινούς ταξιδιώτες που ταξιδεύουμε στον κόσμο και μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας μαζί σας.
Τη νέα χρονιά σας ετοιμάζουμε απίθανα ταξίδια. Έχετε να δείτε εκπληκτικούς προορισμούς. Σας έχουμε πολλές εκπλήξεις. Η ταξιδιωτική μας παρέα μεγαλώνει και το 2019 θα μεγαλώσει ακόμα παραπάνω. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας τις νέες μας περιπέτειες και να σας ταξιδέψουμε σε όλο τον πλανήτη. Για την ώρα σας χαιρετάμε και σας ευχόμαστε καλή πρωτοχρονιά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Να περάσετε τέλεια αυτές τις γιορτινές μέρες και να γεμίσετε όμορφες εικόνες με τους αγαπημένους σας. Εμείς θα είμαστε εδώ και τη νέα χρονιά για να ταξιδέψουμε παρέα. Στο μεταξύ μπορείτε εννοείται να μας βρείτε στο Instagram, το Facebook και το YouTube και θα περιμένουμε τις ευχές και τα χαιρετίσματά σας. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Χρόνια πολλά!